Chinese, the Severely Soul. I look smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στο ολοκένουργιο σόου του Αντένα. Και τα λέω ολοκένουργιο, κυριολεκτό. Αφού να φανταστείτε, πριν από λίγο έπεσαν οι τελευταίες πινελιές στο φαντασμαγορικό αυτό σκηνικό. Η αλήθεια είναι ότι δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή του χολιγουντιανού αυτού σκηνικού. Όταν λέω χολιγουντιανού, δεν εννοώ μέσα από το Χόλιγουντ, από ένα χωριό 40 χιλιόμετρα μακριά. Από εκεί ήρθαν τα σχέδια. Αλλά το περισσότερο βάρος το ρίξαμε στη διασκέδασή σας. Ποια διασκέδασή μας, ρε χρυσό μου παιδί, στο σκαλί το έριξε το βάρος. Αχ, καλά, δεν πειράζει, γούρι, γούρι. Αυτό ακατέφθηκε. Α, ρε, το έκανε. Όσοι άλλοι σπάνε ρόδι, αυτό έσπασε πόδι. Α, καλό. Κυρίες και κύριοι, το Σάφρολι Σόου είναι και πάλι κοντά σας. Πιστό στο ραντεβού με την κορυφή της τηλεθέασης. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και τα παιδιά εδώ στο στούντιο. Τι φοβερό εφέ είναι αυτό. Η καπνή βγαίνει από την τηλεόραση. Δεν είναι εφέ, ρε Λίτιε. Η τηλεόραση έχει πάρει φωτιά. Έπατε βραχυκύκλωμα. Νερό, θα κάνουμε ένα μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα. Να στεγνώσουμε κιόλας. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και τώρα η εκπομπή «Μαγειρέψτε μαζί μας». Σ' αυτό το παρατήρι. Και ένα και δύο. Και ένα. Τα αισθηματικά μου κερασμένα. Αμάν αυτό το ραδιόφωνο. Συνέχεια μπαίνει ο ένας σταθμός μέσα στον άλλον. Κυρίες μου, είναι η εκπομπή «Μαγειρέψτε μαζί μας». Με τη Μαρία Βοιατζή. Καλημέρα σας αγαπητές μου φίλες. Μαζί και σήμερα για να φτιάξουμε ένα καταπληκτικό γλυκό. Και ένα και δύο. Και ένα και δύο. Ελπίζω να έχετε ήδη ετοιμάσει τα απαραίτητα σύνεργα. Και πάμε πάλι στην όρθια θέση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πιάνουμε τη λεκάνη με τα δύο χέρια. Και αρχίζουμε να κάνουμε κυκλικές κινήσεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αφήνουμε τη λεκάνη. Στη συνέχεια, παίρνουμε δύο αυγά και τα σπάμε. Στο κεφάλι μας. Έπειτα τα ρίχνουμε στη λεκάνη μαζί με μία φέτα. Ψωμί. Για να διευκολυνθούμε. Φροντίζουμε να διώξουμε τα πετά ψωμάκια.
Στη συνέχεια βάζουμε τα χέρια μας στο βούτυρο και αρχίζουμε να κάνουμε μασάζ σε όλο μας το πρόσωπο. Μετά σκύβουμε το κεφάλι μπροστά και το βουτάμε στο αλεύρι. Επαναλαμβάνουμε 3 φορές. Στη συνέχεια παίρνουμε μια κουταλιά του γλυκού χυμό λεμόνι. Ανοίγουμε το στόμα και πάμε μαζί. Μία μέσα, μία έξω. Μία μέσα, μία έξω. Κλείνουμε το στόμα. Στη συνέχεια βάζουμε τα χέρια σε καυτό νερό μέχρι να ξεκλουβίσουν. Παράλληλα, παίρνουμε ένα μπουκάλι γάλα και περιλούζουμε όλο μας το κορμί, από πάνω μέχρι κάτω. Κατόπιν, παίρνουμε 2 κούπες σκλάδι. Βάζουμε τα χέρια σε έκταση και αρχίζουμε επιδηματάκια επιτόπου. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Όπως είμαστε, ανοίγουμε το στόμα έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε ένα πορτοκάλι. Ξαπλώνουμε βρούμητα και χτυπάμε με δύναμη το πορτοκάλι στο πάτωμα. Μετά σηκωνόμαστε σιγά σιγά. Ρίχνουμε το λάδι και το πορτοκάλι στη λεκάνη και αρχίζουμε να ζυμώνουμε καλά το μείγμα. Κάνουμε το ίδιο και με τα πόδια. Τέλος, παίρνουμε τη λεκάνη, τη βάζουμε στο ψυγείο. Ρίχνουμε και λίγο κρασί. Αν δεν ανοίξει, ρίχνουμε όλο το μπουκάλι και περιμένουμε. 10 λεπτά σε επίκυψη. Το πρώτο αστέρι για σήμερα. Είχε ένα μικρό ατύχημα, οπότε περνάμε κατευθείαν στο δεύτερο. Άκρη. Καθίστε παρακαλώ. Πέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Λάκης Τζιράς. Δηλαδή Τζιράς είναι το ψευδόνυμο. Το κανονικό μου όνομα είναι Χατζη Γεωργακόπουλο Κωνσταντίνο Μανολάκης. Δηλαδή αυτό λέει ταυτότητα. Αλλά μπορείς, κυρά μου, να κάνεις καριέρα με αυτό το όνομα. Αφού να φανταστείς, δεν με παίρνανε στα μαγαζά, επειδή είστε χώρα και το όνομά μου στη Μαρκίζα. Ενώ τώρα σαν τζιρά σας παίρνουνε? Όχι, αλλά τότε είχα μια δικαιολογία. Ε, ναι, αλλά τζιράς, γιατί δεν βάζατε ένα ψευδόνυμο που να θυμίζει τον τόπο καταγωγής σας, ας πούμε? Γιατί είμαι από την Αντίπαρο. Πώς να το έκανα αντιπάριος, να νομίζω ότι κάνω αντίπραξη στον Πάριο? Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Το λοιπόν, κύριε Απολύμνια, εγώ ήρθα εδώ μετά από πολλά τηλεφωνήματα που δέχτηκα να σας κάνω. Με πιέζανε οι δικοί μου. Πήγαινε ρε μαλάκα στην εκπομπή, τι έχεις να χάσεις. Ήρθα το λοιπόν εδώ να σας ερμηνεύσω ένα τραγούδι δικό μου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίμη Πλέσσα. Συγκεκριμένα, το έγραψα το Γενάρη του 76 σε μια κασέτα. Χρωμίου? Όχι, τότε ήταν της μόδας οι ασπρόμαυρες. Πλάκα κάνω. Μάλιστα. Και ποιο τραγούδι θα ερμηνεύσετε? Το Άγαλμα. Το Άγαλμα? Γιατί σε χαλάει. Μάλιστα, για να δώσω έμφαση στο τραγούδι, θα το παρουσιάσω σαν βίντεο κλιπ. Έχω φέρει μαζί μου το φίλο μου τον Μένιο, ο οποίος είναι μαρμαράς και ήρθε κατευθείαν από τη δουλειά για να συνδράμει στην επιτυχία μου. Μένιο, είσαι έτοιμος? Πάμε. Και κάτι φορήσω στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίζω.
αγάλμα που μη δε με θυμηθήκε. Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε. Κάποιο αγάλμα που μη δε με θυμηθήκε. Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε. Thank you.
ξεχνά. Και κανείς δεν μας ξέρει. Δεν θα έχει αγάπη μας. Έδιωχνει πηγιά και μόνους. Να καταπαμπαμπίζουμε στους μεγάλους του χώμου. Ευχαριστούμε. Παναγιά μου ένα μωρό, Παναγιά μου ένα μωρό, να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Βρήκα έναν μάνατζερ, ο οποίος λέει ότι μπορεί να με βγάλει από το αδιέξοδο της αφάνειας. Λέγεται Άδωνης. Άδωνης, μα αυτός είναι ο μάνατζερ των Παπαροκάδων. Να μην ξαναπείτε αυτό το όνομα εδώ μέσα. Καλά. Μα αυτός είναι ο μάνατζερ των Παπαροκάδων. Μα τι κάνεις, Παπανότα. Είπατε να μην το ξαναπούμε εδώ μέσα. Εγώ πήγα και το είπα έξω. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Αν δεν σοβαρευτούμε τώρα που η Εκκλησία περνάει δύσκολες στιγμές, πότε θα σοβαρευτούμε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, βρήκα αυτόν τον μάνατζερ, τον παπα... ακατονόμαστον, τον Άδωνη. Καλά, και πώς τον βρήκατε. Εντελώς τυχαία. Έπεσε μπροστά μου σαν μάνατζερ εξ ουρανού. Το συνάντησα σε μία φωτογράφηση που έκανα για το βλήμα της Κυριακής. Αυτήν την Κυριακή εγώ ήμουν. Το βλήμα? Το τιμόμενο πρόσωπο. Μου είπε ότι αν θέλω μπορεί να με αναλάβει. Τι λέτε, να τον πάρω? Και δεν τον παίρνεις. Τι θέλετε, αύξηση? Ναι, πουλάμε κύριε Άδωνη, πουλάμε. Ναι, πουλάτε, δεν λέω, αλλά... Συγγνώμη λίγο, παρακαλώ. Ο κύριος Άδωνης. Αυτοπροσώπος. Είμαι το παιδί που συναντηθήκαμε τις προάλλες στη φωτογράφηση. Α, εσύ που συναντημένος αρχιεπίσκοπος. Ναι, ναι, αυτός. Ο Χριστόδουλας. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Άδωνη, πήρα την απόφαση να αφαιθώ εις τα μαγικά σας χέρια. Είμαι έτοιμος να ακούσω την πρότασή σας για να κάνω το μεγάλο μπαμ. Άκου, Χριστόδουλα, είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά που κάνουν οι παπαροκάδες σε έχουν βγάλει από τα ρούχα σου. Όπως τα λες. Πρέπει λοιπόν να κάνεις κάτι εντυπωσιακό, κάτι γκλαμ. Θα κάνεις μια εμφάνιση στο σο του Σεφερλί. Ωραία, είμαι και φαν του. Ω, καλό, σωστά. Λοιπόν, θα βγεις και θα μιλήσεις στο λαό με ειλικρίνεια. Γιατί ο Έλληνας θέλει ειλικρίνεια. Θα βγεις λοιπόν και θα μιλήσεις για το μεγάλο σου πάθος, τη δημοσιότητα. Α, θα χρειαστώ 2-3 παπάδες, μερικές καλόγριες. Λυπούμε, κύριε τέκνο μου, αλλά δεν έχω καλόγριες. Δεν πειράζει, έχω εγώ. Α, θέλω και λαμπάκια. Πολλά λαμπάκια.
Λαμπάκια. Ναι, λαμπάκια. Όλα τα άλλα είναι δική μου δουλειά. Εσύ το μόνο που θα κάνεις είναι να μιλήσεις για τη μεγάλη σου αγάπη, την κάμερα. Με πιάνεις. Αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Αποφάσισα να αλλάξω εντελώς τη ζωή. Και από την τηλεόραση να κάνω αποχή. Είχα γίνει πλέον ρόμπα, είχα ξεφτυλιστεί. Πίστευα πως η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Μα εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δίχως κάμερα ούτε μια μέρα δε ζω. Και μου λείπεις, και μου λείπεις, και μου λείπεις. Κι υποφέρω. Υποφέρω, 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 υποφέρω πολύ. Αν δεν βγω, αν δεν βγω, αν δεν βγω, αν δεν βγω στο γυαλί. Κι υποφέρω, 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 υποφέρω πολύ. Αν δεν βγω, αν δεν βγω, αν δεν βγω, αν δεν βγω στο γυαλί. Ανέκδοτο να μην ξαναπώ. Γιατί στις ειδήσεις δείχνανε μονάχα αυτό. Μα εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θέλω ανέκδοτο πάλι να βγω και να πω. Κι υποφέρω. Υποφέρω, 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 υποφέρω πολύ. Αν δεν βγω, αν δεν βγω, αν δεν βγω, αν δεν βγω στο γυαλί. Υποφέρω, 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 υποφέρω πολύ. Αν δεν βγω, αν δεν βγω, αν δεν βγω, αν δεν βγω στο γυαλί. Υποφέρω. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή ενώπινο σε εινοπείο. Καλεσμένη απόψε η πρώην lady και νυν star, όπως η ίδια θέλει να την αποκαλούμε, Άντζελα Δημητρίου. Καλώς ήρθατε, κυρία Δημητρίου. Τι καλώς ήλθα. Έπεσα πάνω σε μια κίνηση στη Μεσογείο, αλλά αυτά παθαίνεις άμα ζεις σε μεσογειακή χώρα. Ωχ, αρχίσαμε. Καλησπέρα, τι θα πιείτε? Κρασί. Λευκό ή κόκκινο? Τι άλλα χρώματα υπάρχουν? Κύριε Δημητρίου, δεν υπάρχουν άλλα χρώματα στα κρασιά. Σοβαρά, να σου πω, ο Ανδρέας εκεί τι πίνει? Ο κύριος Ανδρέας πίνει αμέθιστο. Δεν του φαίνεται. Τέλος πάντων, φέρε ένα τέτοιο. Θα φάτε? Εγώ όχι. Έχω έρθει χορτασμένη. Ειδικά σήμερα έχω φτάσει σε χορτασμό τρεις φορές. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ, λίγο πριν έρθω εδώ. Παιδί! Παρακαλώ.
μου να πεκρίμεζε. Για να τον φάτε. Όχι. Για να μου κάνει παρέα. Κοβόμαστε κι εμείς οι γαλαζοέματοι. Ποιο είναι το συνέστημα του να είσαι γιαγιά? Συγκλονιστικό. Είναι το απάβγασμα της μετουσίωσης κάθε ανθρώπινης υπόστασης που προσδοκά την ολότητα μέσα σε μια αμοραλιστική και οπορτουνιστική κοινωνία. Κατάλαβες, Νίκο μου? Συγγνώμη, κυρία Δημητρίου, αλλά είχα πάει προς νερού μου. Γιατί, αφού έχει νερό εδώ στο τραπέζι. Τόι, τόι, δώσε μου πίσω το τατόι. Τόι, τόι, θέλω ένα σπίτι, εγώ να ζω. Τόι, τόι, να έρθει όλο μου το σόι. Τόι, τόι, είναι ένα όνειρο πάλι. Ω, 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 ω. Μεγαλειότατε, η καινούργια κορώνα που παραγγείλατε είναι έτοιμη. Θέλετε να τη δοκιμάσετε ή να διαβάσετε πρώτα την ταλιογραφία σας? Είναι περίπου 20 γράμματα. Ξέρω εγώ. Κορώνα ή γράμματα. Κορώνα ή γράμματα. Θα το παίξω κορώνα γράμματα. Κορώνα. Θα διαβάσω τα γράμματα. Κυρία Ατζέλα, μπορώ να έχω ένα αυτόγραφο? Βεβαίως, από τη στιγμή που είμαι μία στάρ. Στην Καλλιόπη. Στην Καλλιόπη. Πώς γράφετε τώρα το Καλλιόπη? Με δύο λάμδα, με δύο πι ή με δύο ήτα? Να σου πω, να σου γράψω στη Μαρία που είναι εύκολο και ξέρω πώς γράφετε. Όπως θέλετε. Δεν σε πειράζει? Όχι. Okay. Με ήττα δεν γράφει τη Μαρία.
αίσθημα μου δυνατό, αν σε χάσω τ' αγαπώ, αν μου πεις αντίο. Έχουμε στα δύο. Έχουμε και λέμε ένα κυπελάκι popcorn και ένα μαλλί της γριάς. Να σου πω, είναι φρέσκο το μαλλί της γριάς. Φρεσκότατο, τώρα μόλις την ξεμάλιασα τη γριά. Αχ, αγαλώ. Δεν την πέτυχα. Λοιπόν, για λέγε η Ηλία, πως ήταν η εγχείρηση με νίσκου που έκανε ο Σάκης. Αδωνή, εντυπωσιακή. Αφού το θυμάμαι, κανατριχιάζω για να καταλάβεις. Είμαστε μαζεμένοι. Εγώ, τρεις γιατροί και δύο νοσοκόμες γύρω από το κρεβάτι και περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα και να φέρουν μέσα τον ασθενή. Το Σάκη δηλαδή. Ώσπου ξαφνικά... σε γυαλιά και για νύχτες περπατούσα με τα πόδια μου γυμνά. Πού το βρίσκεις το κουράγιο τώρα κι έρχεσαι ξανά και το δίκιο μου προσφέρεις ανταλλάγω άλλα πολλά. Όμως εγώ, πως να στο πω, είχα κι άλλη δει, όσο εσύ αν τα ζητούσες μια καινούρια αρχή. Έλα, αγάπη μου, σύνελθε να αρχίσει η εγχείρηση επιτέλους. Σάκη, Σάκη. Πόπο κακό που με δει. Έλα, ξυπνάτε πια, ξυπνάτε χαμένα κορμιά, παλοκόριτσα όλα. Αχ, αχ, αλή, αλή και τρισαλή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την εγχείρηση. Φορέστε όλοι τις μάσκες. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Θα εγχειρήσω το Σάκη. Νομίζεις, χαρά μου, το Σάκη δεν θα τον αγγίξει κανείς. Και πώς θα γίνει η εγχείρηση? Θα τον εγχειρήσω εγώ. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια εγχείρηση μαϊμού. Όλα γίνονται για τη δημοσιότητα. Θα τον ανοίξω, θα του βγάλω λίγο μηνίσκο και θα τον κλείσω στο πι και φι. Μα δε... Δεν έχει μα και ξεμά, μυστέρι. Έπαθα νηστερία. Με το που θα πιάσω νηστέρι στο χέρι μου, παθαίνω νηστερία. Του άρεσε του μικρού. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γάζα. Αδελφή, Γάζα. Αδελφή, Γάζα. Πόπο, όλο το αδελφάτο εδώ έχει μαζευτεί. Ψαλίδι. Εκεί. Κόβω μια λωρίδα. Τόση θα μου χρειαστεί. Για να μαθαίνετε, κορίτσια, αυτή είναι η λεγόμενη λωρίδα της Γάζας. Σ' άρεσε κι αυτό, μικρό μου. Λοιπόν, αρχίζει η εγχείρηση.
Ο Σάκης έχει πρόβλημα. Γρήγορα να του κάνουμε καρδιογράφημα. Σάκη, είσαι καλά. Η καρδιά σου είναι καλά. Η καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα, μόνο για σένα. Η καρδιά μου φωνά και σε φωνάζει απελπισμένα. Η καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα, μόνο για σένα. Η καρδιά μου φωνά και σε φωνάζει απελπισμένα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Φοβήθηκε το χρυσό μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα, ανοίγουμε. Αυτούδι. Βγάζουμε λίγο μηνίσκο, τζους μηνίσκε. Και αρχίζουμε να ράβουμε, βελόνα και κλωστή. Δάχτυλήθρα. Τελάρο. Τελάρο. Ναι, αγάπη μου, τελάρο. Εγώ δεν μπορώ να ράψω χωρίς τελάρο. Θα του κάνω πλακοβελονιά. Έχω ράματα εγώ για τη γούνα σου. Πια τη μαύρη την καφέ. Μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, μία, δύο, εντάξει. Τελειώσαμε. Σάκη, εντάξει. Άντεξες. Άντεξα. Κομμάτια κι όνειρα μάζεψα. Άντεξα. Και μοναξιά μου την έκανα φύγαλη. Άντεξα. Να αρνηθώ. Δεν ψήνεις κανένα κοτόπουλο να φάμε την πεθαίνω της πείνας. Να ψήστε ρε τον Νάση. Ρε Βλάση, το ψυγείο το άφησε ανοιχτό. Δεν παθαίνει τίποτα ρε, έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο ρεύμα. Φρεσκότατο. Κάτσε να το καυσαλίσω πρώτα. Γαμώτο, τελείωσε το καζάκι. Τι κάνουμε τώρα? Α, το βρήκα.
κάνω, κοτόπουλε, μάγκα τώρα, μάγκα τα σε κάνω. Δάμι θα είναι το δέρμα σου. Λοιπόν, να τα πάρω κόντρα, αχ, καλό, ε. Ξυρίζει, 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 κοτόπουλο. Ξυρίζει, 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 κοτόπουλο. Ξυρίζει, ξυρίζει, ω, sorry, σ' έκοψα, αχ, καλό, ε. Ωραία. Να το ξεπλύνουμε τώρα. Γαμώ το, μας έκοψαν και το νερό. Πώς το ξεπλένουν τώρα. Το βρήκα. Όχ, μου πέσε μέσα. Α, εντάξει. Σε φωνάζουνε, τζίνι, τα τζίνι, τα τζίνι, γιατί σάλα είσαι, μέσα είσαι, μέσα είσαι, μέσα. Θα το βάλουνε και λίγο after save. Ωραία. Αισθήμα μου δυνατό, αν σε χάσω τα χατώ. Αν μου πεις τα δύο, τα κοπώ στα δύο. Ωραία, έτοιμο για ψήσιμο. Πω πω, τι παιδί είναι αυτό. Πού κακιά. Πολύ κατέμικη ημέρα η σημερινή. Και έχω να κάνω δύο επεμβάσεις στον εγκέφαλο και τρεις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Σωστός.
να μη βάζει, ούτε πίκρα ούτε μαράζει. Τράβα μπρος και μη σε μέλει, τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. Μ' ακούει ο Ηλίας της Δερβάς. Έλα Ηλία μου, να σου πω, έχουμε κάποια στοιχεία τον Αλβανό. Ναι, τι, πού, στην Παλίνη. Τον είδαν στην επιχείρηση της Σκούπα. Τι, τον έστειλαν πίσω στην Κακαβιά. Α, όχι, καθάριζε ο ίδιος τρεις μπράβους έξω από νυχτερινό μαγαζί. Αυτό εννοεί στην επιχείρηση της Σκούπα. Τράβα μπρος, κι όσα έρθουν κι όσα πάνε, τράβα μπρος. Και του κεφαλιού σου κάνε, τράβα μπρος. Πριν η λιώτη σου να πίνει, τράβα μπρος. Η ζωή μας είναι... Ηλία, Ηλία, μ' ακούς. Έλα, πες του Βαγγέλη να φύ... Σοβαρά. Πότε. Α, ευκύλια, ε. Τον πήγε αίμα. Κάτι θα έφαγε και τον πείραξε. Και πού είναι τώρα. Στην τουαλέτα. Θα αργήσουν να βγει. Α, όχι, μπήκε κλάνοντας. Κάτι βρωμάει εδώ πέρα, κάτι βρωμάει. Δεν είναι τίποτα, Αγγελική μου. Εγώ έχω βγάλει τα παπούτσια μου. Πω από τι βγαίνει. Μη λυπάσαι, δεν αξίζει. Τίποτα μη σε φοβίζει. Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. Σφαίρα είναι και γυρίζει. Α, άκου, Ηλία. Ναι, να φύγει αμέσως ο Νίκος. Ναι, με το παπάκι. Τι, του κλέψατε το παπάκι. Γιατί βρε Νίκο μου, γιατί αγόρι μου δεν προσέχεις. Τώρα πρέπει να κάνουμε άλλη εκπομπή να βρούμε το παπάκι σου. Καλά, καλά, Ηλία, άκου, πες στο Βασίλη με το αγροτικό. Ναι, να φύγει και να πάει στην Παλίνη. Τι, έχει μείνει από βενζίνη. Γιατί βρε Βασίλη μου, γιατί αγόρι μου. Και τι αφηρημένος. Τράβα μπρος. Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε. Τράβα μπρος. Αχ, και του κεφαλί σου κάνε. Τράβα μπρος. Αχ, πριν η νιώτη σου να φύγει. Τράβα μπρος. Η ζωή μας είναι λίγη. Κάτσε λίγο γιατί κάτι θέλω να μου πει ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Παθάρης. Αγγελική, με ακούς. Καραγιώζη. Κάτσε ρε Χατζαντζάρη, μιλάω. Αγγελική, εγενώστε γρήγορα το τούνελ γιατί έρχεται τρένο. Ωρε μη κοιτάς πίσω, φύγετε γρήγορα γιατί έρχεται τρένο. Σοβαρά. Παιδιά, πρέπει να γνώσουμε το τούνελ, έρχεται τρένο. Μανώλη, Μανώλη, πάρε το καφέ μου από κοιμηχητή. Μανώλη. Συγγνώμη κύριε, δεν είστε γιατρός. Είμαι, αλλά είπατε ένα γιατρό. Εμείς είμαστε δύο. Σωστός. Έλατε κύριε γρήγορα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ο κύριος πνίγηκε. Πνίγηκε, αμέσως. Ρίχνει μια καρκούμπα, μια πατάτη με τυράκι επάνω να την κάνουμε ταράτσα. Πάω τώρα γιατί έχω ένα έκτακτο περιστατικό. Και έρχομαι αμέσως. Πείστε το πάνω μου. Ω, η κατάσταση του κυρίου είναι πολύ κρίσιμη. Τι κάνουμε τώρα. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε από τι πνίγηκε. Γιατί? Για να μην παραγγείλουμε το ίδιο. Σωστός. Αλλά πέρα από αυτό, για να αποφράξουμε το λαιμό του πελάτου σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο υγρό. Αν για παράδειγμα ο πελάτης σας έχει πνιγεί με ψάρι ή πουλερικό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λευκό παγωμένο κρασί. Αν έχει πνιγεί με κρέας, τότε θα ήταν προτιμότερο ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Αν έχει πνιγεί με πίτσα, θα πήγαινε μια παγωμένη πίρα. Σωστός. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, το θύμα έχει γλύψει όλα τα πιάτα και δεν μπορώ να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Μάλλον με κρέας πνίγηκε, γιατρέ. Με κρέας, τότε γρήγορα ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Αμέσως. Έλα, ηρεμήστε, αγαπητέ μου. Να σας λύσω την γραβάτα, αλλά δεν ξέρω αν τη δένω μετά. Μην φύγετε έτσι. Ωραία.
Εσοδίας 92, χτήμα Χατζη Μιχάλη, τρίτο αμπέλι αριστερά. Δεν είναι καλό. Άφησε το κρασί στο τραπέζι δίπλα και φέρε γρήγορα ένα ποτήρι νερό. Αμέσως! Σε σκάς. Έτσι, χωρίς σουβέ, εστιατόριο να σου πετύχει. Πνίγεται ο άνθρωπος. Θα το κάνουμε και μουσχεμά. Εσοδίας 92, ADAP, και μάλιστα η σωλήνα περνάει μέσα από βόθρο. Ελάτε, αγαπητέ μου. Είστε καλύτερα. Σας ευχαριστώ, γιατρέ. Μου σώσατε τη ζωή. Αν δεν ήσασταν εσείς, τώρα θα είχα πνιγεί. Δεν κάνει τίποτα. Απλά άλλη φορά να είστε πιο προσεκτικός. Όταν τρώτε, να φοράτε μπρατσάκια. Σωστός. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχω εδώ τρία φύλλα. Το ένα, το δύο και το τρία. Τα ανακατεύουμε. Διάλεξε εσύ ένα φύλλο και κοίτα το μόνο εσύ. Το είδες καλά, το τιμάσαι ποιο είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στοίχημα ένα πεντοχίλιαρο ότι θα μαντέψω ποιο φύλλο είναι χωρίς να το δω. Πάμε. Δεν το βλέπω, έτσι. Όχι. Το ένα. Α, αγαλώ, Το πεντοχίλιαρο. Ωραία. Να σου πω, θέλεις να σου κάνω κι άλλο μαγικό. Ναι. Περίμενε. Παίρνουμε μία τράπουλα, την ανακατεύουμε, κάνουμε και κανένα κόλπο μαγικό. Καλά, δεν κάνουμε κόλπο, ανακάτεψε εσύ. Καλά, άστο, άστο, φτάνει. Από το πολύ ανακάτωμα μου ήρθαν αγούλα. Φέρε εδώ. Λοιπόν, διάλεξε ένα φύλλο. Κοίτα το μόνο εσύ. Θυμάσαι ποιο είναι. Ναι. Βάλτε εδώ πάνω. Αυτό ήταν. Ναι. Είδες. Καλό. Κάθισα και σκέφτηκα και είδα ότι μ' αγαπάς μόνο εσύ, μόνο εσύ. Όλα τα άλλα ψεύτικα, μόνο η αγάπη σου οδηγεί στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό I die for you. Είσαι εσύ το φως μου, die for you. Είσαι ο Θεός μου, die for you. Είσαι ο λυτρωτής μου, μόνο η δική σου αγάπη σώζει την ψυχή. Die for you. Είσαι εσύ το φως μου, die for you. Είσαι ο Θεός μου, die for you. Είσαι ο λυτρωτής μου, μόνο η δική σου αγάπη σώζει την ψυχή. I sat and I thought, and I saw that you love me. I die for you. You are my life. Die for you. You are my God. I die for you. You are my savior. I know that only your love saved my soul. Die for you. You are my life. Die for you. You are my God. I die for you. You are my savior. I know that only your love saved my soul. Die for you.